Γεια σου Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στον κόσμο του Ηρακλή. Γιορτάζει μεθαύριο. Γιορτάζει, το θέμα είναι. Η γιορτή της μητέρας. Γιορτάζει για άλλα χιλιά χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος. Σωστά, σωστά. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί εδώ στην Ρόγια Μπλε πριν από 2 μήνες περίπου. Ίσως και παραπάνω, όταν ήταν, αν θυμάσαι, εκείνη η μέρα που έπρεπε να πάρετε ξανά παράταση χρονική, να πάτε στο πρωτοδικείο, να μπορέσετε για κάποιους μήνες ακόμα να συνεχίσετε και συνεχίζετε αυτό που κάνετε. Και από τότε είχαμε παρατηρήσει ότι όντως υπάρχει ζωή, όντως υπάρχει τρέξιμο, κίνηση και το βλέπει κάποιος μια βόλτα έστω να περάσει από την Αγίου Δημητρίου. Και θα ήθελα και σήμερα να μας βοηθήσεις, να μας ενημερώσεις, κάνοντας έναν απολογισμό για όλους αυτούς τους μήνες, το τι έχει γίνει στο Γυμναστικό Σύλλογο και το τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι, όχι μόνο το να υπάρχει. Κοιτάξτε, μια μπουτίκ για παράδειγμα, σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι για την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε έφτασε ο χρόνος όμως πάλι τώρα που το εξάμεινο... Πάλι τελειώνει, είναι κοντά. Τελειώνει 19 Ιουνίου. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις διεργασίες ώστε να γίνει μια γενική συνέλευση, όπου εκεί πάλι θα ξαναξεκινήσουν οι διεργασίες για όποιον θέλει να έρθει να συμμετάσχει στα κοινά του σωματείου. Με βασικό στόχο ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτό που είχαμε εκεί την προηγούμενη φορά, ότι ο εσύλλογος δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα κέφαλος πλέον. Ναι. Το ότι προσπαθούμε, αν θέλετε, να λειτουργήσουμε και ότι έχουμε φτιάξει κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι βρήκαμε τη λύση στο πρόβλημα ή ότι ο κόσμος του Ηρακλή μπορεί να κοιμάται ήσυχος για την επόμενη μέρα. Δυστυχώς δεν προχωράνε τα πράγματα με τον βαθμό που θέλαμε σε ένα κομμάτι, αν θέλετε, στο κομμάτι της εξεύρεσης λύσης γενικά, με το μπλοκάρισμα του σωματείου που έχει, με όλα αυτά τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί. Και αυτό, για να λέμε την αλήθεια, το σωματείο συνεχίζει πάλι και είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Μια και το αναφέρεις, Φώτη, πού είμαστε σε αυτό? Είμαστε στις συνεχείς διαπραγματεύσεις με όλα τα αρμόδια υπουργεία, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δυστυχώς, σας έχω ξαναπεί, το θέμα του Εραστέχνη Ηρακλή είναι πολύπλοκο, εμπλέκει πολλά υπουργεία μέσα. Ναι. Δυστυχώς, εμπλέκει τεράστια χρέη. Είναι δύσκολα τα πράγματα, να μην λέμε τώρα ότι μπορούμε να, πώς να σου το πω τώρα, ότι όλα θα πάνε καλά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα υπάρχουν και μέρες που θα έχουμε και δυσκολίες σημαντικές. Πότε ακριβώς πρέπει να γίνουν χρονικά αυτά που αναφέρεις? Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ούτως ή άλλως, με ένα διοικητικό συμβούλιο που θα κάνουμε εμείς σαν ερασιτέχνες, θα δούμε εκείνες τις μέρες πώς θα ξεκινήσουμε, δηλαδή, τις διεργασίες κανονικά μέσα σε αυτό το μήνα, να προκυρηθεί και η γενική συνέλευση για να προχωρήσουμε σε αρχαιρεσίες για το Σύλλογο. Και μετά, Φώτη, πάμε για εξάμηνο πάλι ή δεν μπορούμε να ξέρουμε το... Εάν δεν μπορούμε να βγάλουμε αιρετή διοίκηση, τακτική διοίκηση, αυτό που λέμε δηλαδή, θεωρώ πολύ δύσκολο να βγει. Αναγκαστικά θα πάμε ξανά σε μια διοίκηση πρωτοδικείου, με ό,τι κινδύνους αυτό ξανά συνεπάγεται μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι θα ξαναχρειαστούμε πάλι κόσμο, θα ξαναχρειαστούμε πάλι βοήθεια. Σημαίνει ότι, θα σου ξαναλέω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση, εκεί να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα πλέον για το μέλλον του σωματείου και το πώς πρέπει να λειτουργήσει. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται προς τα έξω, επειδή βάφτηκαν τα ντουβάρια ή τα προβλήματα μέσα στην ισορροπία. Απλά αυτά δεν τα βλέπαμε εδώ και χρόνια. Δηλαδή γίνανε κάποια πράγματα που σου λουπόθηκαν. Το θέμα είναι, θα το ξαναλέω, ότι το σωματείο να πάσα ώρα και στιγμή πάλι κινδυνεύει. Ναι. Και καλά κάνεις και μας το ξαναλες, για να μην το ξεχάσουμε ούτε μια μέρα. Είναι πολύ καλή χρονιά, με τη λογική ότι μέσα στα χίλια προβλήματά μας, μέσα σε αυτό το τέλμα που ήμασταν, ότι τουλάχιστον αγωνιστικά κάποια τμήματα πέτυχαν το στόχο τους και οι άνθρωποι που τρέξανε δίπλα τους έστω τη χαρά της ικανοποίησης ότι κάτι πετύχανε. Και φαίνεται ότι κάτι μπορεί να αλλάζει, αλλά δεν είναι έτσι στο ξαναλέω τα πράγματα. Ναι. Είναι γνωστό. Απλά καλά κάνεις, επαναλαμβάνω, και μας το υπενθυμίζεις. Όλους αυτούς τους μήνες που ασχολείσαι καθημερινά με το Γυμναστικό Σύλλογο, πώς έχεις αφουγκραστεί την... Όποια εσύ θα μας πεις συσπήρωση που υπάρχει γύρω από τα τμήματα και την όποια συσπήρωση που υπάρχει γύρω από τον κόσμο, το αν κατά πόσο έχει αγκαλιαστεί όλη αυτή η προσπάθεια, με την μπουτίκ φυσικά να είναι ένας καθρέφτης, να είναι ένα δείγμα γραφής για εσάς, για να δείτε την απήχηση του κόσμου, γιατί κακά τα ψέματα ήταν κάτι που έλειπε πάρα πολύ από το να θέλει κάποιος να αγοράσει κάτι για το παιδί του κτλ. Και για τη λειτουργία των τμήματων και για την καθημερινότητα, για τα προβλήματα που είχατε με το ρεύμα. Είναι όλα πάρα πολύ γνωστά, νομίζω. Η καθημερινότητα, αλλά... σας ξαναλέω, είναι υπερβολικά δύσκολη για το σωματείο. Παραμένει πολύ δύσκολη. Παραμένει και δυστυχώς θα συνεχίσει να παραμένει. Και σας ξαναλέω ότι όσο παραμείνει αυτή η δυσκολία στην καθημερινότητα, το σωματείο θα είναι σε κίνδυνο.
Από εκεί και μετά εμείς προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο με αυτές τις μικρές δυνάμεις, με τα όσα προβλήματα έχουμε, στο να μπορέσουμε λίγο να ξαναφέρουμε τον κόσμο κοντά στο σωματείο. Με διάφορες ενέργειες που κάνουμε, με διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, όπως είναι το camp που ετοιμάζουμε με το καλό στις αρχές Ιουνίου με το που κλείνουν τα σχολεία. Προσπαθούμε να φέρουμε παλιούς αθλητές κοντά, προσπαθούμε να ξαναδείξουμε, αν θέλετε, πιο πολύ το αθλητικό προφίλ του σωματείου, γιατί μην ξεχνάμε πάνω απ' όλα ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος είναι αθλητικό σωματείο. Και τεράστιο κιόλας. Αυτό που πρέπει να περάσει προς τα έξω είναι ο αθλητισμός, είναι το παιδί, είναι η οικογένεια, είναι άλλα πράγματα από αυτά που τόσο καιρό δυστυχώς ενοχλούσαν, αν θέλετε, είχαν μπολιάσει μέσα στο μυαλό μας. Μονίμως τα τελευταία χρόνια ασχολούμασταν με τους δικηγόρους, με τις πτώσεις, με τις ανόδους, με τα πρωτοδικεία, με τα ειρηνοδικεία, με τα δικαστήρια, με χιλιάδες άλλα πράγματα έξω από αυτό το κομμάτι που λέγεται αθλητισμός. Πάνω σε αυτό το κομμάτι κινηθήκαμε. Είχαμε βέβαια στο μυαλό μας μια στρατηγική, αν θέλετε, γιατί ξέραμε ότι είχαμε τα δικαστήρια κυρίως αυτό που αφορούσε με την ακίνητη περιουσία, την οποία βγήκε μια απόφαση στην αρχή, αν θυμάστε πολύ καλά, για το κατάσχετο του Χορταντζίδων. Μια μεγάλη νίκη ήταν αυτή, βέβαια. Είμαστε σε μια αναμονή ενός δεύτερου όμως δικαστηρίου. Μια πρώτη, μάλλον νίκη, ναι, σωστά. Μια πρώτη, δεν σημαίνει, σας το είχα πει και τότε, ότι δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Το δεύτερο μια πότε είναι. Το δεύτερο περιμένουμε την απόφαση. Το δικάσαμε και αυτό το δικαστήριο μέσα στον Ιανουάριο. Θέμα χρόνου και αυτό να βγει μια δεύτερη απόφαση, η οποία δεν ξέρουμε όμως τι θα είναι αυτή τη φορά. Έτσι. Ναι. Περιμένουμε και αυτό. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το κομμάτι κυρίως της αθλητικής αναγνώρισης, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Λίγοι μπορούν να το αντιληφθούν, ιδίως όσοι δεν είναι κοντά στο σωματείο, δεν θα το καταλάβει ποτέ και κανένας. Η αθλητική αναγνώριση στην ουσία είναι αυτό που λέμε, είναι η άδεια του σωματείου για να συνεχίσει να λειτουργεί το κομμάτι του αθλητισμού. Αλλά από εκεί και μετά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε στο επόμενο εξάμεινο, να πάρουμε πάλι μια ανάσα, αν θέλετε, για να μπορέσουμε πάλι να είμαστε προφυλαγμένοι νομικά πάνω απ' όλα, να αντιμετωπίσουμε τον όποιο κίνδυνο θα έρθει την επόμενη μέρα. Ο τρόπος, Φώτη, μπορεί να έρθει μέσω χρημάτων, μέσω ανθρώπων που όχι, πρέπει να, να αυξηθούν, μέσω... Θα το έχω ξαναπεί ότι μέσω τα χρέη του Ηρακλή είναι τεράστια. Δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάντα. Όταν σε ένα φοινί μέσα έχεις χρεώσει 500 εκατομμύρια, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί ποτέ αυτό το χρέος. Σωστά, σωστά. Μιλάω για την παρούσα φάση. Η λύση είναι καθαρά πολιτική. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ποια κυβέρνηση θα τη δώσει, πώς θα τη δώσει, πώς θα την κάνει, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο. Εντάξει, μιας και το αναφέρεις ο κύριος Βασιλιάδης, το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τότε που κάνατε το καλοκαίρι αλλεπάλληλα ραντεβού, πετάει και μια ατάκα ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον Ηρακλή. Να το κρατήσουμε, το κρατάμε. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Κρατάμε όλα αυτά, τα κρατάμε με τη λογική ότι όλοι έχουν αντιληφθεί, ότι προσέξτε, ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς πάμε να καταδικάσουμε ένα σωματείο με μια τεράστια προσφορά, με μια τεράστια ιστορία, με μια τεράστια παρουσία στο χώρο γενικά σε όλη τη διαδρομή του, έτσι. Ναι. Είτε είναι κοινωνική, είτε είναι αθλητική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι υπαρξιακή, όπως θέλετε και να το βάλετε, είναι ένας τεράστιος ζωτικός οργανισμός που υπάρχει από το 1900 που λέει ο λόγος. Δεν θα μπω στις διαδικασίες, θα ήταν το 1896, το 1900. Κάπου εκεί ήταν, Ξεκινάμε ότι ένα σωματείο με μια τεράστια διαδρομή, η οποία εμείς είμαστε πολύ μικροί να κάτσουμε να την αναλύσουμε και να κάτσουμε να λέμε τώρα ότι εμείς εκπροσωπούμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό το τεράστιο σωμάτιο, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν αντιληφθεί όλοι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να κλείσει. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο Ερασιτέχνης Ηρακλής βρισκόμενος αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον κίνδυνο, το κλείσιμό του δεν έχει καταλάβει κανείς τι συνεπάγεται. Αν γίνει αυτό το κακό σενάριο κάποια στιγμή. Και έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν μπορούν να αφήσουν, δεν πρέπει να αφήσουμε στην ουσία αυτό το πράγμα να διαλυθεί. Έτσι είναι. Δεν μπορώ με τίποτα να διαφωνήσω μαζί σου. Ο Ερασιτέχνης, να δώσω να καταλάβετε κάτι. Δεν είναι, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό ή μπασκετικό τμήμα, ένα βολεϊκό που μπορεί να πέσει, μπορεί να ανέβει, να περάσει μια κακή πενταετία, μια κακή τριετία. Καταλάβετε πώς το λέω. Ή να είσαι, ξέρω εγώ, στην ΑΔ στο μπάσκετ. Μπορεί να ανέβεις, μπορεί να μην ανέβεις. Γι' αυτό και τον αποκαλώ μαμά, Φώτη. Γι' αυτό και τον αποκαλώ. Ο Ερασιτέχνης όμως Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι όλος ο Ηρακλής μέσα. Έτσι ακριβώς. Δεν αντιλαμβάνεται ότι τώρα λέμε Ερασιτέχνη. Όλοι είναι μέλη του Ερασιτέχνη Ηρακλής. Είτε είναι γραμμένοι σε ένα μητρό, είτε δεν είναι. Είτε πληρώνουν τη συνδρομή τους, είτε δεν πληρώνουν. Ο κάθε άνθρωπος αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη Γη που λέει κάποτε είναι Ηρακλής, στην ουσία είναι μέλος του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Είναι όλη η ιδέα. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν. Ό,τι αντιπροσωπεύει τον Ηρακλή είναι αυτό. Είναι Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής πρώτα απ' όλα. Γιατί είναι Ηρακλής. Αυτό έδωσε τη δύναμη να γίνουν τα τμήματα. Ο Γυμναστικός Σύλλογος δηλαδή μπορεί αύριο να τα κλείσει τα τμήματα αν θέλει.
Καταλάβατε πώς είναι. Δηλαδή, όλοι πρέπει να τηρηθούν. Εσύ, εγώ, οποιοδήποτε, όταν λέμε ότι είμαστε Ηρακλείς, πρώτα απ' όλα είναι, ανήκουν στο γυμναστικό σύλλογο Ηρακλείς. Γι' αυτό και σου είπαμε με χαρά και ικανοποίηση στον πρόλογο ότι μετά από χρόνια βλέπουμε ξανά, έστω με όλα αυτά που καταγράφεις που είναι πάρα 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 πολύ σοβαρά, να γίνονται 2-3 πραγματάκια. Πραγματάκια, έτσι, απλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ να το πω διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αυτός που δηλώνει Ηρακλής, ότι αυτό που λέμε το κομμάτι του ακινήτου στους φορτατζίδες ή το κομμάτι του ακινήτου στη Μίκρα, είναι σπίτι του. Αυτό είναι το σπίτι του, το Ηρακλήδικο. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν όλοι. Ότι όταν έρχεσαι, ας πούμε, και βάφεις ένα ντουβάρι, παράδειγμα, στους φορτατζίδες ή στη Μίκρα, βάφεις το σπίτι σου. Όταν μέσα στους φορτατζίδες και στη Μίκρα, ας πούμε, θα πετάξεις τα σκουπίδια, τα μπουκάλια, το οτιδήποτε, είναι σαν να τα πετάς μέσα στο σπίτι σου. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι το σπίτι μας και έχουμε υποχρέωση να το προστατεύσουμε, να το βάψουμε, να μην πιστάζουν τα νερά, να φτιάξουμε τις λάμπες που δεν καίνε, να το καθαρίσουμε. Είναι απλό λογικό πράγμα. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτονόητα, απλά και λογικά που δεν γινόντουσαν όμως εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Γι' αυτό και δεν βγαίνουμε στην ουσία να λέμε συνέχεια τι γίνεται, γιατί λένε ότι κάνουμε το αυτονόητο. Ναι. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή, ναι, προσέχουμε το σπίτι μας, το καθαρίζουμε, το φτιάχνουμε, το κάνουμε. Ναι, είναι σπίτι μας. Είναι σπίτι όλων των Ηρακλειδών. Δεν δικό μου. Εγώ αύριο φεύγω. 19 Ιουνίου που λέω λόγος έρχεται. Έχω φύγει εγώ. Στις 20 πρέπει να δει παράλληλα ο Γιώργος. Ο ένας συνεχίζει τον άλλον. Έτσι ακριβώς. Μιας και το αναφέρουμε πάντως, ενημέρωσέ μας για αυτό που ήδη έχετε ετοιμάσει και θέλεις και θέλετε να ολοκληρωθεί πάνω σε όλη την οδό. Την οδό του Ηρακλή. Εντάξει, προσπαθούμε να φτιάξουμε το κομμάτι της Οδού Αγίου Δημητρίου. Στην ουσία αυτό είναι έτσι, το έχουμε ρωματιστεί πώς να το πω τώρα, να το φτιάξουμε. Τον οποίο στην ουσία να πάρει το όνομα του οδός Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούμε δηλαδή πάνω σε αυτόν τον δρόμο να μπουν πινακίδες, να μπουν, ας πούμε, με όλη την ιστορία του Ηρακλή, με όλους τους ανθρώπους που προσφέρανε, συνεισφέρανε για να υπάρχει αυτό το τεράστιο μαθήμα. Από Κατσάνιο μέχρι Ιβανόφιο, μέχρι. Πόσο... από τη μία γωνία του Αγίου Δημητρίου μέχρι την άλλη. Μέχρι την άλλη. Mm-hmm. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι Ηρακλήδικο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να λέγεται, ας πούμε, οδός Ηρακλής Θεσσαλονίκης. 100%. Αυτό το κομμάτι. 100%. Αλλά πρέπει να το φτιάξουμε για να είναι όπως πρέπει να είναι. Mm-hmm. Σε ρώτησα νωρίτερα, ή μάλλον καταγράψαμε και για το θέμα της μπουτίκ, πόσο θεωρείς ότι έχει αγκαλιαστεί όλο αυτό? Έχει αγκαλιαστεί. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να κάναμε φέτος γενικά, ό,τι δράσεις κάναμε σαν γυμναστικός, αγκαλιάστηκαν. Ακόμα και ο χώρος. Υπήρξε ανταπόκριση, έτσι. Οι όποιες εκδηλώσεις κάναμε μέχρι τώρα, όλα είχαν αγκαλιαστεί. Όπως μεγάλη απήχηση αγκάλιασμα έχει αυτό το κάμπ το οποίο φτιάχνουμε 18 με 24 Ιουνίου, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Και πάμε να φτιάξουμε, προσπαθούμε να φέρουμε τους παλιούς αθλητές όλους κοντά. Η Τασούλα Κελεσίδου θα είναι κοντά, ο Χατζηβρέτας θα είναι κοντά. Από τους παλιούς αθλητές, ό,τι μεγαλύτερο όνομα πέρασε, σκεφτείτε, θα είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα κάμπ το οποίο να γυρίσουν τα παιδιά του Ηρακλή μέσα, να έρθουν και καινούργια παιδιά να γίνουν Ηρακλής, να γνωρίσουν τις ακαδημίες μας, να γνωρίσουν τα αθλήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και εντός αέρα, γιατί δίνουμε μέσω της Ρος για Μπλε σε 4 πατεράδες, μητέρες, θείους, δεν ξέρω τι. Ο στόχος είναι ακόμα και οι γονείς να περάσουν καλά. Να έρθουν να αφήσουν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους να φύγουν χαρούμενα, να περάσουν καλά όπως πάνε σε μια κατασκήνωση. Όπως πάνε σε μια... Καταλάβατε, να δούνε, να γνωρίσουν τους αθλητές του Ηρακλή. Πώς το λένε, να γνωρίσουν τους πρωταθλητές του Ηρακλή. Mm-hmm. Άρα, στα σοβαρά πάλι επιστρέφω, αν και όλα είναι σοβαρά που λέμε, στα πιο σοβαρά αν θέλεις, ο Ιούνιος είναι ένας μήνας πολύ πολύ καταλυτικός, έτσι, και για το δεύτερο δικαστήριο μετά την πρώτη νίκη για το θέμα χορτατζίδων και τα λοιπά, για να έρθει και η δεύτερη νίκη, και για το θέμα Γενική Συνέλευση, Πρωτοδικείο και όλα αυτά που μας προανέφερες. Ο Ιούνιος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ο πιο κρίσιμος για το Γάμα Σίγμα. Κάθε Ιούνιος είναι πιο κρίσιμος για το Γάμα Σίγμα, αν είμαστε σε μια πιο φυσιολογική, σωστή λειτουργία. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που όντως, ναι, είναι πολύ κρίσιμες μέρες αυτές που έρχονται, ας πούμε, με το καλό να βρεθεί μια λύση μέχρι τις 20 Ιουνίου. Mm-hmm. Να σου μεταφέρω κάποια μηνύματα από τον φίλο τον Γιάννη που λέει: «Ας πάρουμε τα λόγια του Κυρίου Θεού για να δομήσουμε σωστά με ομόνοια και ενότητα το σύλλογό μας όπως μας αξίζει, όπως μας πρέπει». Ο φίλος ο Γιώργος από την Αμερική γράφει: «Μπράβο στο Γάμα Σίγμα, πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι και αυτοί θέλουν πιο πολύ βοήθεια από τον κόσμο».
Ήδη έχεις απαντήσει σε αυτό, Φώτη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Για το... Θα σε έχω ξαναλέω ακόμη μια φορά. Το σωματείο ανήκει στον κόσμο. Δεν ανήκει σε μένα, δεν τα πρόσωπα αλλάζουν. Είναι δικό τα πρόσωπα στον κάτω-κάτω εδώ πέρα είναι κλεμμένα. Εδώ δεν έχουμε ούτε μετοχολόγιο, ούτε υπάρχει, ας πούμε, έβαλα 5 δραχμές εγώ και επειδή έβαλα εσύ 4 δικό εγώ. Εδώ είναι καθαρά όποιος θέλει, όποιος το αγαπάει, όποιος το αισθάνεται, όποιος νιώθει, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά, είναι εδώ πέρα. Πρέπει να έρθει εδώ πέρα, πρέπει να έρθει κοντά. Πέρα από το Ira Camp, υπάρχει μέσα στο καλοκαίρι που να περιμένουμε κάτι? Είτε από κάποιο τμήμα, αν γνωρίζεις, είτε από το γυμναστικό σύλλογο, από τη μαμά, όπως λέμε. Εμείς αυτή τη στιγμή σας είπα και πριν, σε αυτό το σχεδιασμό, αναγκαστικά μέχρι και εκείνες τις μέρες, γιατί πρέπει, είναι πολύ σημαντικό ότι από τις 19 Ιουνίου και μετά πρέπει να υπάρχει διοίκηση. Ναι. Πρέπει μέχρι τώρα αυτό το μήνα, λίγο αυτό το διάστημα, να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, ναι, για να μπορέσουμε δίκιο να υπάρχει συνέχεια. Και αν με το καλό τελειώσουν όλα καλά από τις 19 Ιουνίου, μετά είναι εύκολο. Έχει πράγματα να κάνουμε. Εύκολα είναι, ναι. Δεκάδες πράγματα, αλλά και αυτά θέλουν όλα τη σειρά και θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Σας ξαναλέω, με την το καταλαβαίνω το πόσο μαγκωμένοι σε εισαγωγικά είστε, γιατί περιμένετε την απόφαση. Μπράβο. Όσα και να έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβαινε στο γυμναστικό μέχρι χθες σε μία νύχτα ή σε μία ώρα, μέσα σε μία μέρα. Έτσι. Είμαστε κι εμείς μπλοκαρισμένοι σε πάρα πολλά πράγματα. Λογικό. Προσπαθούμε όσο μπορούμε με αυτές τις δυνάμεις τις μικρές, προσπαθούμε όσο μπορούμε προς τα έξω να περνάμε όσο καλύτερα γίνεται το όνομα του Ηρακλείου. Κλείνοντας, εκτός και αν θες, Φώτη, και να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση, αν θες να προσθέσεις κάτι, έχω και παραγγελιά από ένα φίλο εδώ. Θέλει ζήπο, λέει, να κληρώσουμε. Έχουμε ζήπο? Η μαμά λέει να μας δώσει ζήπο. Έχουμε και ζήπο, κληρώστε και ζήπο. Ό,τι θέλετε, κληρώστε. Είναι, ξέρεις τι, μέσα σε αυτά τα πολύ δύσκολα που περνάμε όλοι μας, κακά τα ψέματα, η μπουτίκ είναι μια όαση. Εγώ κάθε φορά που περνάω και έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές, φτιάχνουμε. Η μπουτίκ είναι μια όαση, όχι για εμάς τους μεγάλους. Η μπουτίκ είναι μια όαση για τα μικρά παιδιά που έρχονται και παίρνουν έστω ένα μπαλάκι, ένα μπουτάκι, ένα καρπολάκι. Έτσι ακριβώς. Είναι μια όαση που μας έλειπε χρόνια, κακά τα ψέματα. Αυτό το συνέστημα που να κρατάς τον πιτσιρικά ή την πιτσιρίκα και να μολιέται μέσα και να μπαίνει και να της λες πάρε ό,τι θέλεις ή να του λες πάρε ό,τι θέλεις, είχαμε καιρό να το νιώσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Τίποτα. Ό,τι ούτως ή άλλως από την επόμενη εβδομάδα σας ξαναλέω. Θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα αρχίσουμε οι διεργασίες για να πάμε σε μια... Να γίνουν, ας πούμε, οι αρχιερεσίες για να υπάρχει μια διοίκηση. Ναι. Ωραία. Και θα υπάρχει ενημέρωση από εδώ και πέρα πλέον, πιο τακτικά, αν θέλετε, πιο συμμαζεμένα ή πιο στοχευμένα σε κάποια πράγματα για τις μέρες που έρχονται. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.